Αισιόδοξος για την νίκη του ΣΥΡΙΖΑ στις εθνικές εκλογές, εμφανίστηκε ο αντιπρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και επικεφαλής της αντιπροσωπείας του ΣΥΡΙΖΑ, Δημήτρης Παπαδημούλης, κατά τη διάρκεια συνέντευξης τύπου που παραχώρησε στα γραφεία της ΕΣΥ ΕΠΗΝ. Οι εκλογές θα είναι ντέρμπι, η διαφορά θα είναι μικρή και φαβορεί ο ΣΥΡΙΖΑ, σημείωσε χαρακτηριστικά. Οι εκλογές βέβαια θα είναι ντέρμπι. Είναι ένας σκληρός αγώνας που έχουμε μπροστά μας. Πιστεύω ότι όσο πλησιάζουμε προς τις ευρωεκλογές θα εντείνεται η πόλωση ανάμεσα στο ΣΥΡΙΖΑ και τη Νέα Δημοκρατία με τους συμμάχους τους η κάθε πλευρά. Δεν θα εκπλαγώ εάν το άθροισμα των ποσοστών του ΣΥΡΙΖΑ και της Νέας Δημοκρατίας φτάσει και ξεπεράσει το 70%. Ο Δημήτρης Παπαδημούλης αμφισβήτησε τις δημοσκοπήσεις που εμφανίζουν ως πρώτο κόμμα και με διαφορά τη Νέα Δημοκρατία. Τις μεγαλύτερες πιθανότητες να κερδίσει τις προσεχείς εκλογές τις έχει ο ΣΥΡΙΖΑ υπό δύο προϋποθέσεις. Η πρώτη προϋπόθεση είναι να συνεχίσουμε με μεγαλύτερη εξωστρέφεια και αποτελεσματικότητα την υλοποίηση των συλλογικών στόχων που έχουμε θέσει. Και η δεύτερη προϋπόθεση είναι να φωτίσει ο Θεός την ηγεσία της Νέας Δημοκρατίας, να μην αλλάξει πρόεδρο μέχρι τις εκλογές. Επίσης, αναφέρθηκε και στην εκδήλωση που θα γίνει στις 4 Μαρτίου στην Αθήνα με πρωτοβουλία της Ευρωομάδας των Σοσιαλιστών, ασκώντας δρυμύτατη κριτική που η ηγεσία του Κινάλ όχι μόνο αρνείται τη συμμετοχή στο διάλογο, αλλά απαγορεύει και σε οποιονδήποτε να παρευρεθεί. Λυπάμαι γιατί οι ευρωβουλευτές της ΕΛΙΑΣ που τώρα ανήκουν στο Κινάλ, Νίκος Ανδρουλάκης και Εύα Καηλή, αρνήθηκαν να μετάσχουν σε ένα διάλογο που οργανώνει η ευρωομάδα τους και όπου ο κεντρικός ομιλητής ήταν ο αρχηγός τους. Και λυπάμαι διπλά, καθώς πληροφορούμε ότι η Φόφη γεννηματά όχι μόνο αρνήθηκε να μετάσχει, αλλά έδωσε και εντολή απαγορευτικού. Όσον αφορά τις ευρωεκλογές του Μαΐου, ο κ. Παπαδημούλης τις χαρακτήρισε ως εξαιρετικά σημαντικές και κρίσιμες για το μέλλον της Ευρώπης. Τόνισε ότι δεν υπάρχει κανένα περιθώριο για χαλαρή ψήφο και κάλεσε όλους τους ψηφοφόρους και ιδιαίτερα τους νέους να πάνε στην κάλπη στις 26 Μαΐου.